Έχουμε 14 σχολεία τα οποία τελούν υποκατάληψη. Τα σχολεία γύρισαν σε WebEx κατευθείαν, δηλαδή οι διευθυντές είναι υποχρεωμένοι να γυρνάνε το σχολείο και να γίνουν τα μαθήματα μέσω WebEx. Ποια είναι αυτά τα 14 σχολεία? Τα 14 σχολεία είναι τα λύκεια της πόλης, κάποια γυμνάσια. Έχουμε τα σχολεία της Καλονής και της Γέρας. Ποια είναι τα αιτήματα των μαθητών? Τα αιτήματα των μαθητών έχουν να κάνουν με την τράπεζα θεμάτων. Δηλαδή θέλουν να μην εφαρμοστεί η τράπεζα θεμάτων. Έχουν να κάνουν με την ύλη της τρίτης λυκείου που ζητάνε να μειωθεί. Και έχουν να κάνουν με το ότι θέλουν να κάνουν μαθήματα εξ αποστάσεως. Κοιτάξτε, εμείς σε κανένα από αυτά δεν αποφασίζουμε, ούτε για την τράπεζα θεμάτων. Σε κανένα από αυτά τα τρία αιτήματα των μαθητών δεν αποφασίζουμε εμείς. Εμείς θα διαβιβάσουμε τα αιτήματα πιο πάνω προς το Υπουργείο και το Υπουργείο αποφασίζει για αυτά. Τώρα, για τα μέτρα κατά του COVID, είναι μέτρα τα οποία αποφασίζουν κάποιοι ειδικοί στην Αθήνα και εμείς αυτοί προτείνουν στο Υπουργείο, το Υπουργείο εφαρμόζει. Ήρθε και μία επιτροπή το πρωί σε εσάς. Τι ακριβώς σας είπανε? Αυτά τα αιτήματα που ζητάνε. Δηλαδή αυτοί ζητάνε ουσιαστικά να κλείσουμε για 15 μέρες. Το να κλείσουν τα σχολεία για 15 μέρες της Λέσβου είναι μια απόφαση πάλι που είναι πέρα από τις δυνατότητες τις δικές μου. Γίνεται μια διαδικασία για να κλείσει το σχολείο. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Οπότε και αυτό θα το διαβιβάσω στους ανώτερους από μένα να το μελετήσουν. Τι μήνυμα θα στέλνατε στα παιδιά τώρα για τις καταλήψεις και όλο αυτό που γίνεται? Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε τα σχολεία ανοιχτά. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτά τα σχολεία για κανέναν άλλον παρά μόνο για τους μαθητές. Θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά για τους μαθητές. Για ποιο λόγο το θέλουμε αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι τα παιδιά ζορίζονται από το κλείσιμο και εκπαιδευτικά και ψυχολογικά. Και τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά για τα παιδιά.